Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Prisma 91,6. Πάμε να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον συνάδελφο Σπύρο Φρεμεντίτη, τον Λευκαδίτη Σπύρο Φρεμεντίτη. Έχω την τιμή βεβαίως να συνεργαζόμαστε φέτος και στο Έψιλον, οπότε τα λέμε πιο συχνά και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Και είπαμε σήμερα να κάνουμε αυτή την ανάγνωση, τη δεύτερη, Σπύρο, καλό απόγευμα, σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Γιατί νομίζω ότι δύο δημοσιογράφοι μπορούν να κάνουν μια δεύτερη ανάγνωση σε όσα έχουν αποκαλυφθεί το τελευταίο διάστημα. Ανάγνωση, αλλά μπορεί και να μην συμφωνούν κιόλας. Βεβαιότατα. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ πέρα χρειάζεται λίγο να αποκωδικοποιήσουμε κάποια πράγματα, καθώς τις τελευταίες μέρες είχαμε τη χαρά των εγγενείων, παράδειγμα του μουσείου Άγγελος Κελιανός. Πολύ σημαντικό γεγονός για τη Λευκάδα, νομίζω. Πολύ σημαντικό. Πάμε όμως τώρα στην επόμενη μέρα. Και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από αυτό. Ωραία, πάμε. Πρόσεξε τώρα. Μίλησε ο Δήμαρχος εδώ στον Πρίσμα και είπε ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα η συντήρησή του. Διότι, Σπύρο μου, τα δεδομένα έχουν να κάνουν ότι δεν μπορεί ο Δήμος να προσλάβει, πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό και βεβαίως δεν μπορούν πάντα να δουλεύουν Σαββατοκύριακο όλοι οι υπάλληλοι. Οπότε, λοιπόν, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα ωράριο 4 ημερών που καλύπτει ακόμα και το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, για μένα 10 με 2, για παράδειγμα, δεν είναι ικανοποιητικό το ωράριο σε κάποιον που θέλει να έρθει Σαββατοκύριακο. Απλά θα ήθελα ένα σχόλιο. Μπορούμε να διασφαλίσουμε, πιστεύεις, την ομαλή λειτουργία ενός μουσείου που έχει υψηλό κόστος? Ωραία. Καταρχάς θέλω να σου πω ότι το θέμα του Μουσείου Σικελιανού είναι εξαιρετικό θέμα και μεγάλο θέμα για την Λευκάδα, διότι διασώθηκε και η κατοικία του και αποκτά πλέον η εμβληματική αυτή κατοικία ένα μουσιακό χαρακτήρα, που είμαι βέβαιος ότι αν επικοινωνηθεί σωστά από το νησί και γενικότερα τεθεί και από τους τουριστικούς πράκτορες ως ένα σημείο μέσα στο γενικότερο προορισμό του νησιού, νομίζω θα έχει μια ιδιαίτερη αξία για τον κόσμο τουλάχιστον εκείνο, για τους τουρίστες εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται βέβαια και για τον πολιτισμό. Έτσι, γιατί ένας ο οποίος ενδιαφέρεται για να ξενυχτήσει το βράδυ δεν θα ενδιαφερθεί για το Μουσείο Σικελιανού, να είσαι βέβαιος αυτό, και ούτε ενδιαφέρεται για το ωράριο λειτουργίας του μουσείου. Θέλω λοιπόν να σου πω το εξής. Πρώτον, ότι η χρηματοδότηση η οποία υπήρχε σχετικά με το μουσείο αφορούσε την κατασκευή του χώρου. Ναι. Δεν υπήρχε χρηματοδότηση, δηλαδή δεν είχε. Η τράπεζα δεν χρηματοδότησε σε καμία περίπτωση, η Εθνική Τράπεζα δεν χρηματοδότησε σε καμία περίπτωση θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν από την πρώτη στιγμή ήταν δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να βρεθούν οικονομικοί πόροι μέσα από τέτοια κεφάλαια, ιδιωτικά κεφάλαια όπως είναι της τράπεζας, προκειμένου να υπάρχουν να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του μουσείου σε ανθρώπινο δυναμικό. Θα έπρεπε λοιπόν ο Δήμος να το κάνει αυτό. Ο Δήμος για να το κάνει θα πρέπει να το εντάξει πρώτα απ' όλα στο σχήμα του, ότι ανοίξει το νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου που είναι ο ίδιος ο Δήμος. Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι κάτι το οποίο δεν λειτουργούσε δεν θα μπορούσε να το προβλέψει σε προϋπολογισμό, να το προβλέψει μάλλον και να ζητήσει προσλήψη προσωπικού. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι από το ρεπορτάζ που έχω κάνει και εγώ και εσύ δηλαδή, καλύπτεται αυτή τη στιγμή εκ των ενόντων, δηλαδή από το υφιστάμενο προσωπικό που έχει ο Δήμος, προσπαθεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Είδα πράγματι το ωράριο λειτουργίας για το οποίο γράφτηκαν σχόλια σε διάφορες ιστοσελίδες, και όπως και εσύ προσωπικά έκανες και το σχόλιο το δικό σου, ότι σου φαίνεται για το Σαββατοκύριακο ιδιαίτερα δε, ότι είναι λίγος ο χρόνος που δίδεται για να είναι ανοιχτό το μουσείο, και πράγματι θα σου πω ότι σε γενικές γραμμές θα συμφωνούσα. Ναι. Όμως θα σου έλεγα ότι θα έπρεπε ή θα πρέπει να αφήσουμε να λειτουργήσει το μουσείο, σωστό, να δούμε την πραγματική επισκεψιμότητα που έχει, και τότε νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να κάνει μια καλόπιστη κριτική για το αν επαρκεί ή όχι ο χρόνος λειτουργίας σε αυτό το ωράριο. Δηλαδή αυτή θα ήταν μια για μένα λογική εξέλιξη των πραγμάτων. Να σε διορθώσω λίγο, διότι ο Δήμαρχος είπε υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες που πρέπει να δουλεύει. Δηλαδή το ποσοστό υγρασίας στο κτίριο δεν πρέπει να ξεπερνά το 60% και πρέπει μόνιμα η θερμοκρασία να είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου, Σπύρο. Αυτό σημαίνει, όπως είπε ο κ. Κονταϊδής, υψηλό κόστος συντήρησης. Βέβαια, και εδώ θέλω λίγο τη βοήθειά σου, επειδή... Θυμίσω, βάλε παρένθεση η κουβέντα μας. Θυμάσαι που παραδόθηκε με ποιες τιμές, έτσι, από το Ίδρυμα Νιάρχου, στο μουσείο. Ναι. Το μουσείο στην Αθήνα. Ναι. Τι συζητήθηκε αμέσως μετά? Το θέμα λειτουργίας. Δηλαδή παραδίδονται με χρηματοδοτήσεις τραπεζών, ιδρυμάτων κλπ. Μουσιακοί χώροι πολιτισμού μετά το μεγάλο θέμα και το μεγάλο στοίχημα πλέον
στο δημόσιο, γιατί το δήμος, ξεχνάμε, δημόσιο είναι, mm-hmm. το κράτος, την πολιτεία, είναι πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτός ο χώρος. Είναι πράγματι ένα μεγάλο στοίχημα. Μάλιστα. Όπως το περιέγραψε και ο Δήμαρχος. Και είναι στοίχημα, διότι ο Δήμαρχος, όπως είπε, ο Δήμος έχει συγκεκριμένα εργαλεία. Βέβαια, μία σκέψη είναι να μπορέσει, δήμος, για παράδειγμα, να μπει ένα εισιτήριο, όπως θα μπει κάποια στιγμή μετά από κάποιους μήνες. Και φυσικά είναι ο επισκέπτης να μπορεί να πάρει το αναμνηστικό, ένα βιβλίο που μπορεί να δημιουργούνται έσοδα. Όμως μπορεί να υπάρξει ένα εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας με βάση, λέω εγώ τώρα, δικό μου σχόλιο, με βάση τον εθελοντισμό. Θα μπορούσε να λειτουργήσει και με μια τέτοια φόρμουλα ένα μουσείο. Μιλάς τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος τα θέματα αυτά τα υποστηρίζει. Ακριβώς. Όμως θα σου πω ότι είναι πολύ, αν θέλεις, πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η διατύπωση του ναι ή του όχι από την πλευρά μου. Σωστά. Διότι αυτή τη στιγμή συζητάμε για έναν χώρο ο οποίος ανήκει στο Δήμο. Ο Δήμος οφείλει πραγματικά να λύσει το γρίφο του προσωπικού και της λειτουργικότητάς του. Ήδη έδωσε ένα πλάνο στην δημοσιότητα για το πώς σχεδιάζει και πώς βλέπει με τις δυνάμεις που έχει να λειτουργήσει το μουσείο και πρέπει να βρει τους τρόπους αυτούς και βρήκε κάποιους τρόπους να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μάλιστα. Για να μπορέσουμε, όπως είπα και εγώ, να προτείνουμε ή να κριτικάρουμε τέλος πάντων το θέμα του προγράμματος και του ωραρίου, γιατί δεν έχει πάει αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε δει τον κόσμο να το επισκέπτεται, να δούμε αν το ζητάνε, ξέρω εγώ, το Σάββατο όλη τη μέρα να είναι εκεί γεμάτο. Σωστό. Ή ξέρω εγώ την Κυριακή. Δεν ξέρω αν είσαι κάποια τέτοια εικόνα. Δεν έχω. Να πω την αλήθεια, ούτε και εγώ δεν έχω την εικόνα. Και όλα αυτά δηλαδή την επισκεψιμότητα των πρώτων ημερών που άνοιξε το μουσείο, δεν ξέρω. Καταρχάς, τι κόσμος το επισκέφτηκε, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Mm-hmm. Από την άλλη, όμως, σας το έλεγα ότι πράγματι σε ένα κράτος το οποίο θέλει να κινητοποιήσει και τις δυνάμεις του εθελοντισμού θα μπορούσε να απευθυνθεί πιθανότητα ο Δήμος και να πει θέλω να δημιουργήσω μια ομάδα φίλων του μουσείου. Σωστά. Οι οποίοι εθελοντικά από ανθρώπους που είναι συνταξιούχοι καθηγητές, που είναι, ξέρω εγώ, άνθρωποι του πολιτισμού, που ξέρουν να μιλήσουν και να κάνουν ίσως και τους ξεναγούς μέσα από πολύ το χώρο. Πολύ εξειδικευμένο αυτό που χρειάζεται, ναι, και ο Δήμαρχος. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, τώρα το να πάει κάποιος ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, οικοδόμος θα μπορούσε να βοηθήσει μόνο αν γίνονταν κατασκευές mm-hmm. και κάποιες επιδιορθώσεις. Αλλά το να κάνει το ξεναγό ή να ανοίγει την πόρτα και να την κλείνει δεν λέει κάτι τέτοιο, νομίζω. Αυτός ο χώρος χρειάζεται πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι να είναι φίλοι του πολιτισμού και να μπορούν να το παρουσιάσουν αυτό στους ξένους που θα σκεφτούν. Μάλιστα. Είναι πάντως ένα μεγάλο στολίδι για την Λευκάδα και νομίζω, όπως είπαν και οι ειδικοί, πάρα πολλοί από την Ελλάδα θα έρθουν στη Λευκάδα για αυτό το μουσείο. Οπότε είναι μια μεγάλη ευκαιρία και ένα μεγάλο στοίχημα, όπως είπαμε, και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε πολύ γι' αυτό. Θέλω λίγο να σε πάω και να σχολιάσουμε, καθώς και ό,τι παρακολουθείς τα τοπικά δρόμενα. Θέλω λίγο να πάμε στην πρόσφατη συνέντευξη, την προχθεσινή του διοικητή του νοσοκομείου, ο κύριος Μίχας μίλησε για όλους και για όλα. Και πρέπει να πω ότι, και μάλιστα το είπαμε και στη δουλειά, επειδή είμαστε, σου λέω, στο γραφείο, ότι έκανε αίσθηση ότι για πρώτη φορά ίσως υπόθηκαν πράγματα τα οποία μπορεί να συζητούσαμε, όμως μέσα από ένα δημόσιο βήμα δεν είχαν ακουστεί. Ο κύριος Μίχας έκανε μια κριτική σε μια κακή λειτουργία παρελθοντική του νοσοκομείου. Είπε συγκεκριμένα ότι πολλοί διοικητές στο παρελθόν μπορεί να είχαν τη βούληση να τακτοποιήσουν καταστάσεις, δεν υπήρχε όμως πολιτική στήριξη και ήταν μόνοι τους, λέει, στην κεντρική πλατεία, παρέμειναν μόνοι τους. Και βεβαίως έκανε αίσθηση αναφορά, και θέλω το δικό σου σχόλιο, ότι μας είπε στοιχεία από το 2014 και το 2015, λέγοντας ότι το νοσοκομείο έκανε 2 γένες αυτά τα 2 χρόνια, όταν το προσωπικό των 2 διευθυντών μαζί με τις 8 ΜΕΕΣ ετησίως κόστιζε 238 χιλιάρικα ευρώ. Και βεβαίως σχολίασε και την αποπομπή, να το πω, την πάυση ενός χρόνου των καθηκόντων του γιατρού. Όχι, μην το πεις αποπομπή, είναι τελείως λάθος. Ωραία. Δηλαδή, είναι λάθος, είναι λάθος. Να προλάβουμε τις παρεξηγήσεις. Ωραία, άστο αυτό με τον κύριο Καραγιάννη. Άστο αυτό. Πάμε λίγο, θέλω ένα πρώτο σχόλιο για το πώς σου φάνηκε αν άκουσες τη συνέντευξη του κύριου Μίχα. Θα σου πω, εγώ αν θυμάσαι το είπα και σε προφορικό επίπεδο, ότι μου έκανε αίσθηση η αναφορά στην μεθυκή κλινική, στην γυναικολογική κλινική μάλλον του νοσοκομείου. Δεν γνώριζα τα στοιχεία καταρχάς ότι 2 γένες μόνο γίνανε σε αυτό το διάστημα που περιέγραφε ο διοικητής. Ούτε βεβαίως γνώριζα και τον προϋπολογισμό που είναι, πώς θα το πω, η δημόσια δαπάνη για τη λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής, της συγκεκριμένης μονάδας. Δηλαδή μιλάμε πάντα για τη γυναικολογική κλινική, έτσι, που γίνονται οι γένες. Τώρα, εγώ αυτό που δεν κατάλαβα, και είναι το σχόλιό μου, δηλαδή, στην τοποθέτηση του διοικητή του νοσοκομείου, το εξής.
υπονοεί ο διοικητής να μην υπάρχει αυτή η κλινική? Α, πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, δηλαδή με τα στοιχεία που έδωσε. Δεν υπονοεί αυτό, θα σου απαντήσω εγώ. Δεν υπονοεί. Ωραία, δεν υπονοεί αυτό. Υπονοεί... Ναι. Μια που είσαι εδώ και πριν πει στο δεύτερο στοιχείο, ναι. Απευθυνόταν στους γιατρούς και απευθυνόταν στους επικουρικούς. Και είπε λοιπόν ο διοικητής ότι ο επικουρικός που έχει έρθει τώρα, ένα σπουδαγμένο παιδί που έχει και διδακτορικά, δεν το θεωρούν οι μόνιμοι ότι είναι στέλεχος νοσοκομείου ότι θα μείνει 3 χρόνια. Και εκεί λοιπόν λέει ο κύριος Μίχας, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο λένε κάποιοι συνδικαλιστές ή επικουρικοί δεν είναι προσωπικό του νοσοκομείου, όταν ήρθε ο επικουρικός και λειτουργεί ξανά η μαιευτική κλινική η οποία είχε παροπλιστεί. Με αυτή τη λογική το είπε ο κύριος Μίχας αυτό. Μάλιστα. Έχει κάποια στοιχεία λοιπόν για το θέμα αυτό, κύριε ναι, Μίχας. Ναι. Περισσότερα από αυτά που ανέφερε, διότι θέλω να σου πω ότι η αναφορά ότι έγιναν 2 γένες στην κλινική μέσα στα 2 χρόνια είναι μια αναφορά που θα σου έλεγα μου μυρίζει υπογενετικότητα. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να σου πω. Δηλαδή θα σου έλεγα υπάρχει υπογενετικότητα και γεννήσαν 2 γυναίκες. Θα στο πω όχι. Θα στο λύσω και αυτό τώρα. Θα στο λύσω. Θα μου το λύσεις αυτό. Διότι ναι, είπε το... ότι η Λευκάδα είχε 2, η Πρέβεζα 141 γένες. 141. Λέγοντας ότι όταν για παράδειγμα σε έδιωχναν, πήγαινε στην Πρέβεζα. Με αυτή τη λογική. Ωραία. Εκείνη λοιπόν η ιστορία της κουβέντας. Ο διοικητής του νοσοκομείου είπε ότι είχαν 2 γένες, διότι οι γιατροί του νοσοκομείου, αυτό κατήγγειλε ουσιαστικά, το κατήγγειλε αυτό. Το είπε φθασός. Όπως το είπε φθασός, ότι οι γιατροί του νοσοκομείου έδιωχναν τις εγκυμονούσες να πάνε να ξεγεννήσουν σε άλλο νοσοκομείο, δημόσιο ιδιωτικό. Γιατί δεν ήθελαν να δουλέψουν, Σπύρο, το είπε ο κύριος Μίχας. Αυτό ακριβώς είπε. Ωραία. Εγώ θα σου έλεγα το εξής. Εάν αυτό αποτελεί στοιχείο του διοικητή, οφείλει να δώσει τα στοιχεία δημόσια και να οδηγήσει την υπόθεση όπως κάποιες αντίστοιχες υποθέσεις του γιατρού του κ. Καραγιάννη, για παράδειγμα, που το τελευταίο διάστημα φτάνει στην επικαιρότητα και συζητάμε, θα πρέπει να την οδηγήσει στα αρμόδια όργανα. Διαφορετικά, θεωρώ ότι είναι συκοφαντία. Και το λέω έτσι μία λέξη, διότι, ξέρεις, δεν πρέπει να στοχοποιούμε αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο και να το απογυμνώνουμε. Εγώ νομίζω ότι η πολλή κουβέντα γύρω από το νοσοκομείο δυσάρεστη είναι για το λαό της Λευκάδας, δεν κάνει καλό, δεν είναι ευχάριστη. Και η υπόθεση με τον γιατρό τον κύριο Καραγιάννη νομίζω ότι πήρε πολύ μεγάλη διάσταση. Νομίζω ότι κάπου πρέπει να σταματήσει αυτή η συζήτηση. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη τέλος πάντων και το σχόλιο μου και ως Λευκαδίτης και ως δημοσιογράφος. Διότι εντάξει, έγινε κάτι, καταγράφηκε κάτι, επιλαμβάνονται τα αρμόδια όργανα, έληξε εκεί. Να μην στοχοποιείται ο κόσμος και να μην ξέρνεται ο κόσμος στο λεφόν της συζήτησης. Το δεύτερο, αν αφήσει ο διοικητής, όχι οποιοδήποτε, γιατί μπορεί να το λέγεις εσύ σαν στοιχείο αυτό από ρεπορτάζ. Αλλά αν ο διοικητής αφήσει να σέρνεται μια συζήτηση τώρα πλέον για την συγκεκριμένη κλινική ότι διώχνουν τις γυναίκες εγκυμονούσες από εκεί, νομίζω ότι τώρα τι συζητάμε. Ή υπάρχει θέμα διοικητικής, αν θέλεις, διοικητικού θέματος για τους συγκεκριμένους γιατρούς και πρέπει να επιληθούν τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και αυτό θα περιμένω να κάνει ο διοικητής, ή διαφορετικά είναι μια συκοφαντία. Εάν δεν είναι συκοφαντία, θα πρέπει να επιληθούν τα όργανα. Ωραία. Πάνω σε αυτό. Με κατάλαβες, εγώ θέλω να δω τη συνέχεια. Βεβαίως. Και επαναλαμβάνω και πάλι, εάν είναι να αρχίσουμε να λέμε για το κάθε τμήμα τι έγινε και τι δεν κάνει και πώς κάνει κλπ. Δεν είναι αυτό, είναι κουτσομπολιό. Εγώ θα συμφωνήσω. Απλά θα κρατήσω μια απόσταση στο ότι οι συγκεκριμένοι διευθυντές, νομίζω ο κύριος Μίχας είπε, δεν ξέρω αν τώρα έχουν συνταξιοδοτηθεί. Κι αν είναι. Από εκεί και πέρα όμως, έκανε λόγο για τώρα, μια. Αυτή η συζήτηση τώρα δεν μπορεί να την πει ο κύριος Μίχας. Είναι ο διοικητής του νοσοκομείου. Σωστό. Δεν είναι... Απλά δεν έχει το δικαίωμα να πει στην κοινωνία. Σωστό, Σπύρο, αυτό που λες. Αλλά δεν έχει το δικαίωμα να πει οποιοδήποτε διοικητής, ο οποίος λέει ότι εφαρμόζει την εντολή του Υπουργού για ηθικοποίηση στον χώρο υγείας, τι γινόταν παρελθοντικά. Πόσο ηθικό όμως, πόσο ηθικό είναι να μην γνωρίζει τώρα για αυτά τα καταγγέλλοντα που είπε μόλις πριν από. Και μου το επανέλαβες κι εσύ, αν ισχύουν ή δεν ισχύουν. Το να αναφέρω σε ενίδη κοινωνικού κουτσομπολιού ότι στο νοσοκομείο τους διώχνουν τις ετοιμόγενες γυναίκες οι μαιευτήρες γιατί για να πάνε σε άλλα νοσοκομεία, μάλιστα στην Πρέβεζα ή δεν ξέρω ακόμα αν υπονούσε και σε ιδιωτικά, θεωρώ σου λέω ότι αν ισχύει πρέπει να πάει η υπόθεση στο πειθαρχικό, το ανάλογο αρμόδιο όργανο των νοσοκομείων, όπως λαμβάνουν υπόψη τους και άλλες υποθέσεις, ή είναι μια συκοφαντία. Εσύ δεν μπορώ δηλαδή θα ήθελες να αποσιωπηθεί, να μην μιλήσει γι' αυτό ο διοικητής.
Πώς? Να μην μιλήσει δηλαδή γι' αυτό δημόσια. Όχι, πρέπει να πω. Ο ίδιος είπε, για να σε βοηθήσω, ναι, ότι ναι, με εξαίρεση στοιχεία που έχουν να κάνουν με συνταγογραφήσεις και είναι προσωπικά δεδομένα, όποιος ναι, θέλει τώρα μπορεί να πάει και μάλιστα είπε, και ήταν και καρφί για τους συνδικαλιστές, ότι εγώ έχω κάνει πρόσκληση, παρόλο που υπάρχει εκπρόσωπος των συνδικαλιστών στο ΔΣ και στον πρόεδρο των εργαζομένων να έρθει και δεν έρχεται στις συνεδριάσεις το τελευταίο διάστημα, αφήνοντας εχμές και για τους συνδικαλιστές. Ένα λεπτό. Τώρα, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Είπαμε ότι για τη συγκεκριμένη κλινική ο διοικητής έκανε μια καταγγελία πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Είπε σε 2 χρόνια γίναν 2 γένες και έδωσε ένα νούμερο ότι κάθε χρόνο κοστίζουν 250.000 ευρώ συγκεκριμένη ναι, η μισθοδοσία των γιατρών και των νοσοκόμων κλπ. Εκεί πέρα. Και σου πω εγώ τώρα, εάν αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι διώχναν οι γιατροί, γιατί οι γιατροί, έτσι είπε, εσύ μου τα βαριόντουσαν να δουλέψουν. Βαριόντουσαν. Αν βαριόντουσαν ή δεν δουλεύαν ή τις διώχναν τις ετοιμόγενες. Είναι μια επώνυμη καταγγελία και αν έχει στοιχεία πρέπει να οδηγήσει τους γιατρούς στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και να κινήσει τις διαδικασίες. Mm-hmm. Εάν αυτό το πράγμα δεν ισχύει, είναι μια συκοφαντία, σου επαναλαμβάνω και πάλι, γιατί δεν υπάρχει άλλη λέξη να το περιγράψεις, ή ένα κοινωνικό κουτσομπολιό, το οποίο δεν συνάδει με τη θέση ενός δημοσίου προσώπου, μάλλον ενός προσώπου που κάνει δημόσια, πώς να το πω, δημόσιο λειτουργήμα και έχει τη θέση του διοικητή. Μάλιστα. Και τονίζω και σε συνέχεια της κουβέντας μου, ότι το νοσοκομείο της Λευκάδας στο τελευταίο διάστημα είναι πολύ στην επικαιρότητα και δεν, για μένα πλέον δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό, διότι γίνεται δουλειά μέσα στο νοσοκομείο. Δεν είναι σωστό να λιδωρούνται οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα εκεί. Το έχουμε συζητήσει για τη Δία, νομίζω. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η συζήτηση πλέον για το νοσοκομείο της Λευκάδος και για τους ανθρώπους εκεί μέσα. Εάν υπάρχουν στοιχεία και αν υπάρχουν προβληματικοί σε ό,τι αφορά την εργασία τους, να πάνε στα αρμόδια όργανα. Εγώ θα το ήθελα αυτό πάρα πολύ. Mm-hmm. Και ας το πούμε ειδικοποίηση, εγώ θα το έλεγα ότι είναι υποχρέωση του διευθύνοντα αυτού που είναι διοικητής να το κάνει. Και ας το πει ηθικοποίηση, ας το πει όπως το θέλει. Εγώ το λέω αρμοδιότητα. Είναι η αρμοδιότητά του. Είναι η υποχρέωσή του. Είναι η ευθύνη του. Για να κλείσουμε λίγο το θέμα, επειδή ήταν άστοχος ο χαρακτηρισμός από πομπή στον κύριο Καραγιάννη, ο κύριος Μίχας είπε ότι ο ίδιος, ενώ ήταν στο πειθαρχικό, ζήτησε να εξαιρεθεί για να μην έρθει αντιμέτωπος με τον γιατρό. Είπε ότι ήταν πολύ δυσάρεστη η απόφαση να εφαρμόσει τον νόμο. Από την άλλη, όμως, κάποια στιγμή, γενικολογώντας και λέγοντας ότι είναι περίπου 520 γιατροί που έπαιρναν μια φωτογραφία την οποία βρήκε, λέει, αυτόματα το σύστημα, εξήγησε την όλη διαδικασία ότι αυτή η φωτογραφία του Έλκους, για παράδειγμα, μπορεί να την άλλαζαν, όμως έχει ένα ψηφιακό κωδικό που κάποια στιγμή, λέει, δεν υπήρξε ανθρώπινη παρέμβαση. Ήρθε το σύστημα, το λογισμικό του ΕΟΠΗ και βρήκε ποιοι γιατροί έκαναν αυτή τη συνταγογράφηση. Και κάποια στιγμή είπε, καταλαβαίνω ότι είναι, λέει, η κοινωνία μικρή, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο για ένα γιατρό που είναι πάρα πολύ καλός, πολύ καλός, όμως δεν γίνεται να έχει παρανομήσει και να ζητάς, για παράδειγμα, και να μην τιμωρηθείς. Εντάξει, αυτά τώρα είναι μια υπόθεση εξέλιξη. Σωστό. Ο συγκεκριμένος γιατρός, πολύ σωστά, και χαίρομαι που το λέει και ο διοικητής, είναι ένας εξαίρετος επιστήμονας. Το είπε. Έχει μια εκτιμήσεως από τους ανθρώπους που έχουν καταφύγει στα χέρια του, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά, να το κατανοήσουμε. Δηλαδή έχουν καταφύγει και έχουν ζητήσει υπηρεσίες του. Νομίζω ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί άλλο αυτή η συζήτηση, διότι και ο ίδιος βρίσκεται σε μια άσχημη θέση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του. Και νομίζω και πλέον η δημόσια συζήτηση, σαν άνθρωπο που δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει αντίλογο αυτή τη στιγμή, και γιατί να τον κάνει τον αντίλογο, δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Ναι. Ας αποφανθούν τα αρμόδια όργανα, τι έχει συμβεί κλπ. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει κάπου εδώ. Μαζί με αυτή τη συζήτηση πρέπει να σταματήσει, πιστεύω, και αυτό το τονίζω, σαν και σου μιλώ, είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Mm-hmm. Και η γενικότερη συζήτηση γύρω από το νοσοκομείο της Λευκάδος, εκτός κι αν υπάρχουν στοιχεία, τα οποία στοιχεία οδηγούν κάποιους στα πειθαρχικά συμβούλια των αρμοδίων οργάνων διαφορετικά. Είναι πάλι ζημία αυτό το πράγμα που γίνεται για το νοσοκομείο της Λευκάδος. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Μίχας, σήμερα είναι ο διοικητής, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Οι διοικητές έρχονται και παρέρχονται. Τα νοσοκομεία και οι γιατροί μένουν και με αυτούς ο κόσμος συναναστρέφεται. Ιδιαίτερα δε με προσωπικό που είναι χρόνια στο δημόσιο νοσοκομείο. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν μευτήρες, αν μιλάμε για τη γυναικολογική και να επανέλθουμε εκεί στο ανοιχτό θέμα, mm-hmm. δεν υπάρχουν γιατροί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γιατρός που σέβεται τον όρκο του Ιπποκράτη και ο οποίος διώχνει τις ετοιμόγενες γυναίκες για να πάνε να κινήσουν σε άλλα νοσοκομεία. Εντάξει. Αυτό το σχόλιο θέλω Σωστό. Να κάνω και αυτή την εκτίμηση θέλω να τοποθετήσω. Σωστό. Θέλω λίγο να το κλείσουμε το θέμα, γιατί είδες τελικά δεν μας φτάνει ο χρόνος. Θέλω και ένα σχόλιο.
Βγήκε μία ανακοίνωση της περιφέρειας για την χρηματοδότηση με 2.800.000 ευρώ του δρόμου της Λαγκάδας και ένα κόστος για τη μελέτη αποκατάστασης του δημοτικού κινηματογράφου. Να θυμίσουμε ότι ο δρόμος της Λαγκάδας είναι ένας δρόμος ο οποίος συνδέει τα ορεινά χωριά της Λευκάδας με τον Άγιο Νικήτα και ουσιαστικά ακριβώς, αποτελεί ένα πρόβλημα για τα χωριά αυτά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Σωστά. Την επόμενη μέρα βγαίνει μία ανακοίνωση από τη Δημοτική Αρχή η οποία ουσιαστικά έλεγε ότι επιτέλους οι προσπάθειες του Δημάρχου με τον Υπουργό Χαρίτση έφεραν καρπούς. Και βεβαίως μιλώντας με τον Αντιπεριφερειάρχη μου εξέφραζε και θέλω να ρωτήσω αν εσύ ξέρεις κάτι πάνω σε αυτό. Μου εξέφραζε μία ενόχληση ότι κάποιοι που έχουν θεσμικούς ρόλους δεν γνωρίζουν τη διαδικασία χρηματοδότησης των έργων, ότι για παράδειγμα κάνει αίτηση ο Δήμος αλλά η περιφέρεια χρηματοδοτεί και δημιουργούν πρόβλημα στη σχέση της περιφέρειας με το Δήμο. Είχες στο μυαλό σου ότι υπήρχε πρόβλημα σχέσης Δήμου-περιφέρειας? Βασικά νομίζω όχι να το έχω στο μυαλό μου, νομίζω ότι δεν έχω κάτι τέτοιο υπόψη μου για να σου προσπαθώ περιγράψω. Προσπαθώ να καταλάβω ποιον φωτογραφίζει ο κύριος Χαλικιάς. Μήπως φωτογραφίζει, όπως ακούω τώρα το ρεπορτάζ στην πλευρά σου, μήπως φωτογραφίζει κάποιο στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Το οποίο πρόλαβε να τρέξει και να μιλήσει ότι εμείς κάναμε κάτι. Γιατί ξέρω ότι... διαβάζω τις ανακοινώσεις. Και στα σχόλια και στα κοινωνικά, μέσα στα κοινωνικές δικτύωσεις γίνονται σχόλια και απαραίτητους. Γι' αυτό κάπου ενοχλήθηκε τώρα ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης. Γι' αυτό σου λέω. Αυτό λέω. Και εγώ λέω ότι εσείς μήπως γενικά όλο αυτό έχει να κάνει με κάποιον από τα μέλη της Δημοτικής Αρχής, τα οποία πρόλαβε να μιλήσει και να πει ότι χάρη σε εμάς φτιάχνετε το έργο της Λαγκάδας και αποκαθίσατε το θέμα του κινηματογράφου Απόλλων. Λέω λοιπόν ότι αυτό δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν το έχω παρακολουθήσει. Μάλιστα. Έχω όμως υπόψη μου ότι ένας Δήμος για να κινηθεί χρειάζεται οπωσδήποτε χρήματα από τις δημόσιες επενδύσεις, χρειάζεται την υποστήριξη της περιφερειακής αρχής για να μπορέσει να λειτουργήσει και άρα αυτά είναι συνδεδεμένα, αν θέλεις, μεταξύ τους σαν σημεία τα οποία οι διαχειριστικές αρχές μεταξύ τους διαπλέκονται, δηλαδή συνδέονται, να το πούμε έτσι, συνδέονται. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πετύχει πολλά ένας Δήμος αν κονταριστεί πάντα με τη Δημοτική Αρχή. Θυμίζω ότι για παράδειγμα στην Αθήνα, αν ο Καμίνης συγκρουστεί με τη Δούρου, δεν θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Αν ο Πατούλης που συγκρούστηκε κάποια στιγμή, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, σαν ΚΕΔΕ, συγκρούστηκε με την Δούρου για την περιοχή του Αμαρουσίου, δεν μπόρεσε να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή δεν μπορούσε να πάρει χρηματοδότηση. Όταν υπάρχουν συγκρούσεις, δεν υπάρχουν και λύσεις για τους πολίτες. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή βλέπω τα πράγματα, ότι χρηματοδοτήσεις παίρνει η Λευκάδα ή τουλάχιστον διεκδικεί η Λευκάδα. Ωραία. Έχει μια να πω λοιπόν τώρα, κυβέρνηση. Θα το πω ναι. Αυτό. Θα πω λοιπόν μια πληροφόρηση που έχω εγώ. Το λέω και το χρεώνομαι. Είχε ενοχληθεί ο Περιφερειάρχης, ο κ. Γαλιατσάτος, με το πανό που είχε αναρτηθεί πέρυσι στην ορεινή Λευκάδα. Κάνοντας λόγο ότι είναι παρατημένη και μάλιστα ένιωσε ότι εκτίθεται η περιφέρεια η οποία προσπαθεί να συνδράμει στην αποκατάσταση αυτού του έργου. Έχει υπάρξει μια κριτική για ποιο λόγο δεν εντάχθηκε αυτό το έργο αρχικά μαζί με το δρόμο στο Πόρτο Κατσίκι, διότι να θυμίσω... Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Αυτό είναι σημαντικό και πιστεύω ότι το έχεις συνδεμένο σαν πληροφορία. Είναι σημαντικό, ωστόσο υπάρχει και μια δικαιολογία που είπε ο Δήμαρχος, διότι στην αρχή, ναι, μέχρι να αποφανθεί το ΙΓΜΕ, υπήρχε, ναι, και το ενδεχόμενο να χαραχθεί νέος δρόμος. Οπότε ο Δήμαρχος έχει πει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εγώ περίμενα επίσημα να μου πούν ότι ο δρόμος φτιάχνεται για να τρέξω τη χρηματοδότηση. Ο, ναι, κύριος Χαλικιάς, σε παρεμβάση του στον Πρίσμα, κράτησε αποστάσεις σε αυτό, λέγοντας ότι θα μπορούσε να έχει ενταχθεί και ο δρόμος αυτός. Απλά γνωρίζω και το μεταφέρω, γιατί είναι διασταυρωμένο αυτό που σου λέω, ότι ο Περιφερειάρχης το πήρε πάνω, ναι, του το θέμα. Γι' αυτό και βγήκε πρώτα η ανακοίνωση, η οποία ήρθε από την περιφέρεια. Αυτό ήταν μια επιτυχία τότε των κατοίκων της ορεινής Λευκάδας, ναι, με το πανό το οποίο ανήρθησαν και το οποίο ουσιαστικά κατήγγυλαν ή τέλος πάντων προκαλούσαν για τη λύση του προβλήματος. Και πέτυχαν το στόχο. Και πρόσεξε τώρα το καλύτερο, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Βγαίνει ο κύριος Γιουργάκης χθες με ανακοίνωση και λέει: είδατε που πίεζα.
Μ' ακούσαν για τελικά. Για το Θοδωρή το ναι, ναι, ναι. Είδατε που πίεζα και με άκουσαν, λέει. Και να, και είναι μια ευκαιρία τώρα να μεγαλώσει ο δρόμος και να περνάνε και φορτηγά. Και ανεβάζουμε λοιπόν αυτή την είδηση και σχολιάζει ο κύριος Περδικάρης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο τέμπορα ο Μόρες. Μάλιστα. Κοίτα, πραγματικά όμως ο Θοδωρής, θα το πούμε αυτό. Ναι. Και το είχα πει και εγώ τότε που είχαμε βγει μαζί και λίγο παρεξηγήθηκα για τη λέξη απλός πολίτης που είχα πει για τον Θοδωρή τότε. Το θυμάμαι γιατί δεν είχα ξανακουβεντιάσει άλλη φορά μαζί σου για αυτό το θέμα. Πράγματι ο Θοδωρής, ο Γεωργάκης και άλλοι όμως, αλλά και ο Θοδωρής, έχουν πρωτοσταθεί σε αυτές τις κινητοποιήσεις, σε αυτές τις συζητήσεις ναι. και το θέμα της Λαγκάδας. Και ως πολίτες, πράγματι το φέραν στην επικαιρότητα και μπράβο τους. Και αυτοί που μάλιστα βάλαν τα πάνω και αυτοί που κινητοποιήθηκαν, μπράβο τους. Γιατί προέρχομαι από τους φακιώτες στην καταγωγή μου και εμένα. Ξέρω πολύ καλά. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει και εσύ ξέρεις πολύ καλά, Παναγιώτη, τι σημαίνει ο συγκεκριμένος δρόμος. Τώρα, συζητούσαμε να ανοίξει ο δρόμος, να μπορούν να επικοινωνούν τα χωριά, να μπορούν να επικοινωνούν οι τουρίστες κλπ. Να φτάσω στο σημείο να σκεφτώ, να συζητάμε να περνάνε και οι Ιταλίκες από εκεί, δεν ξέρω, δεν πάει το μυαλό μου, δεν μπορώ να το σκεφτώ αν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες υποδομές. Μακάρι να περνάνε και οι Ιταλίκες και τα τριαξονικά και να γίνονται από εκεί πέρα να γίνει εθνική οδός. Μακάρι να γίνει δηλαδή κομμάτι της Ιόνιας οδού. Τι να σου πω. Αν αυτό το καταφέρουν, το καταφέρει και ο Θοδωρής μου, δεν νομίζω να είναι στις προθέσεις του. Πολύ αλλά ωραία. Λέω όμως ότι αν το καταφέρουμε αυτό είναι και επιτυχία. Τέλεια. Σπύρο, είδες πόσο ευχάριστα περνάει η ώρα όταν συζητάμε. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Πρέπει να τα λέμε πιο συχνά τώρα. Πρέπει να τα λέμε πιο συχνά. Γιατί έχει επικαιρότητα. Έχει δημοτικό συμβούλιο. Τα κουτσομπολεύουμε μεταξύ μας τώρα. Έτσι είπα πριν. Θα κάνουμε πολιτικό κουτσομπολιό με τον Σπύρο Φρεμεντίτη. Είναι αυτά που πρέπει να λέμε, που θα λέγαμε είναι μια σύσκεψη δημοσιογραφική πώς θα ακτινογραφούσαμε τα θέματα. Και θέλουμε να τη μοιραζόμαστε με τον κόσμο. Και ελπίζω πραγματικά να μην νιώσουν. Δεν θέλω ποτέ να νιώσει κάποιο από τον αδικό. Όχι, μα ούτε και εγώ. Κοίταξε να δεις, είναι υποκειμενικό το σχόλιο και γι' αυτό και είναι επώνυμο. Μπορεί να είμαστε λάθος. Εμείς μεταφέρουμε δημοσιογραφικές πληροφορίες όπου μπορεί κάλλιστα κάποιος να πει ότι να τη διαψεύσει. Αλλά κάνουμε ρεπορτάζ. Ωραία. Δεν το βγάλαμε από το μυαλό μας. Όχι, θα το ψάχνουμε. Το θέμα, το ψάχνουμε. Σπύρο, να περάσεις όμορφα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.